Θέλω να αρχίσω αυτό το βίντεο λέγοντας πως στην πραγματικότητα, παιδιά, εγώ είμαι ένας ευγενικός gentleman. Έτσι, έχω πάρα πολύ καλούς. Μη γράφεις first. 5 δευτερόλεπτα στο βίντεο, αμέσως θα γράψεις first. Λες και θα σε προλάβει κανείς άλλος, να πούμε. Τι έλεγα, ναι, είμαι ευγενικός. Έχω ωραίους τρόπους, εκφράζομαι έτσι. Μη γράφεις, μωρέ, συνένα πριν τις 170 προβολές. Χεστήκαμε, να πούμε, πριν τις 170 προβολές, ποιος το δε. Δεν είναι τέλειο το βίντεο, έχεις 10 δευτερόλεπτα. Όχι, δεν θα παίξω PUBG. Παίξε PUBG. Το βλέπεις για PUBG αυτό. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το ίντερνετ μου βγάζει τον κακό μου αυτό. Τώρα έχεις κλικάρει ένα βίντεο που λέγεται μπλα. Έχεις δει το προηγούμενο? Δεν ξέρω. Αναρωτιέσαι τι είναι το μπλα. Εκθέτω τον εαυτό μου στο ίντερνετ εδώ και 5-6 χρόνια. Διαβάζω το μακρύς και το κοντό σας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να απαντήσω σε μερικά από αυτά. Κάποτε είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για την επικοινωνία στον εργασιακό χώρο. Θα μου πεις τώρα, Γιάννη, τι σχέση έχει αυτό? Περίμενε να ακούσεις. Προφανώς για να το λέω κάπου έχει σχέση. Κάνε λίγο υπομονή. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε φίλε? Μην πεις κάτι αμέσως να. Τέλος πάντων. Σε εκείνο λοιπόν το σεμινάριο έλεγε ότι μόνο το 70% των μηνυμάτων του Μπομπού φτάνει ατόφιο στο δέκτη. Το οποίο μου φάνηκε τρελό. Δηλαδή ουσιαστικά ένα θεωρητικό παράδειγμα θα ήταν αν πεις μια πρόταση με 10 λέξεις, φτάνουν οι 7. Οπότε κάπου χάνεται το νόημα. Ξεκίνησα τον προηγούμενο μπλα λέγοντας ότι «Ει, μπλα θα έχει την Κυριακή, αλλά όποτε έχω όρεξη». Νομίζω ήταν αρκετά προφανές. Παρ' όλα αυτά κάποιοι ήσαν σε φάση. Anyway, τον προσπερνώ. Αρχίζουμε με σχόλια, γιατί παραδόξως έχω κάνει αρκετά βίντεο πάνω στα σχόλια, όμως πανάθεμά σας. Συνεχίζετε και με ξαφνιάζετε με πράγματα που γράφετε. Στο τελευταίο μπλα είχα βάλει κάποια σχόλια που μου κάνατε σε ανακοίνωση για live stream. Οπότε, στην πρώτη ανακοίνωση μετά τον μπλα, το τερματίσατε. Ήσασταν εσείς που τρολάρατε όσο δεν πήγαινε και ήσασταν και οι άλλοι που γινόσασταν trigger με το troll. Το οποίο για μένα ήταν αρκετά διασκεδαστικό. Γιατί τόσο μικρό βίντεο? Είναι ανακοίνωση για το Twitch, ακόμα δεν το μάθες. Quality bait always works. Το χειρότερο μικρόφωνο ever. Πού το κάνω copy-paste? Νόμιζα ότι μετά τον μπλα θα μειώνονταν τα σχόλια στην ανακοίνωση, αλλά όχι τόσο εύκολα καριολάκι. Οπότε άντε για και εσύ και τα 20 δευτερόλεπτα clickbait βιντεάκια σου. Γιάννη, μικρό βίντεο, Γιάννη, λάθος μικρόφωνο, Γιάννη, παίξε πα. Άξελ, γιατί και εσύ, ρε φίλε. Το live τι ώρα είναι, δεν μας είπες. Και μετά από όλα αυτά τα σχόλια έχει ανακτήσει ο Αντώνης και σκάει σαν παππούς που του πατάς το γρασίδι. Σε όλους αυτούς που γράφουν γιατί τόσο μικρό βίντεο, θα μπείτε στο Black, get the live. Αντώνη, μου χαλάσουμε τις καρδιές μας, αλλά τους έβαλα. Έτσι για το καλαμπούρι, εντάξει, όλα καλά. Είχε βγει ο Αντώνης με την Τζουγκράνα, μην πατάς το γρασίδι μου! Η Ιωάννα Μπαλατσούκα. Γιάννη, έκανε εγγραφή στο κανάλι σου. Α, και με λένε Γιώργο. Δεν θα σχολιάσω το όνομα. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Το account γράφει Ιωάννα, εσύ μου λες Γιώργος, είμαστε όμως το 2018. Μπορείς να είσαι ό,τι θες. Μπορείς να είσαι Ιωάννα, μπορείς να είσαι Γιώργος, μπορείς να είσαι και ο Αζόρ ή Καμιλοπάρδαλη. Δεν θα σταθώ εκεί. Αυτό το comment είναι λες και έχει κάνει κράτηση, ας πούμε, στο εστιατόριό μου. Ναι, καλησπέρα, έχω κράτηση ένα τραπέζι στο όνομα Γιώργος. Μισό λεπτό, κάπου θα έχει χαθεί, δεν σας βρίσκω. Για ψάξτε λίγο στο παίξε PUBG, περάστε έξω κύριε. Περάστε έξω, πάρτε και την εγγραφή σας. Παιδιά, είστε μερικοί που γράφετε σχόλιο και μετά ζητάτε καρδιά. Να σας βάλω αυτό που έχει το YouTube, πατάς την καρδιά, να ξέρεις, αυτό το κανάλι δεν είναι αγάπες και τέτοια. Είναι μία ελαφριά συμπάθεια. Το έχετε καταλάβει πλέον ότι είμαι ένα ρομπότ. Δεν θυμάμαι πότε βγήκε αυτό, η αλήθεια είναι. Άρχισε να γίνεται όταν σταμάτησα να τρομάζω στα horror games και δεν είχα καμία αντίδραση. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έχασα τα συναισθήματά μου, αλλά αυτό έχει καταδείξει και λίγο idea, έτσι. Συναντάω προβλήματα στην καθημερινότητά μου. Η καθημερινότητά μου πλέον έχει γίνει πολύ δύσκολη. Έλα ρε. Τι έγινε? Πάλι τα ίδια. Ναι, στα mail μου δεν μπορώ να μπω. Γιατί αποδείξτε ότι δεν είστε ρομπότ. Λες και πρέπει να έχουμε καρδιά για να διαβάσουμε 10 mail, ας πούμε. Ναι, μπες λίγο με την viewer. Μπες λίγο να το πατήσεις να μπω να διαβάσω τι μου έχουν στείλει. Ναι, πάτα το, πάτα το. Τι έγινε? Δεν πιάνει. Δεν μπορώ να διαβάσω πλέον τα mail μου επειδή είναι ρομπότ. Τέλος πάντων, πάω μέσα να φτιάξω ένα toast τουλάχιστον να φάω. Ναι, γεια. Γεια από την viewer σου λέω, δεν γίνεται. Μην το πατάς το ρημάδι. Φυσικά όταν αναφέρομαι στα σχόλια, πάντα θα έχουν την τιμητική τους αυτοί που μου λένε κάνε, παίξε, ράνε, πράγματα. Πάντα. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τα ονόματα των παιχνιδιών. Γιατί για κάποιο λόγο αυτοί που χρησιμοποιούν προστακτική, σπανίως καταφέρουν να γράψουν και το παιχνίδι σωστά. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι μιλάμε πάντα για το παιχνίδι που λέγεται PUBG, PUBG ή Battlegrounds. Αυτές είναι οι δύο ονομασίες, δεν υπάρχουν άλλες. Παίξε Battlegrounds. Αυτό ακούγεται λες και βγάζεις κάτι από την πρίζα. Γκτζ. Κάνε βίντεο Battlegrounds. Η Battlegrounds θα μπορούσε άνετα να ήταν εξωγήινη φυλή.
Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αρμαγεδόν. Η φυλή των Battle Grunos έχει επιτηθεί στη γη. Σταπρίζουνε μέχρι να γίνουν Zeppelin και να σκάσουν. Με ειδοποιούν από το control, έχουν μπει στο στούντιο. Κρυφτείτε και μην τα αφήσετε να σας μιλήσουν. Αντίο. Γιάννη. Παίξε παντέ κράουτ. Το παντέ κράουτ ακούγεται νόστιμο. Παιχνίδι δεν είναι πάντως. PUBG. Αυτό θα μπορούσε να είναι σκυλί ράπερ. Παίξε Battle Grudge. Έτσι κάνει τσάντα μου, αν την πετάξω από τις σκάλες. Grudge. Υπάρχουν αυτά και υπάρχουν και τα άλλα που έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Γενικά οι απαιτήσεις έχουν ξεφύγει. Ξαναπαίξε Fortnite με τον Dolly και να είναι live. Επίσης μου αρέσουν και οι ροζ ελέφαντες. Θέλω να παίζεις ενώ καβαλάς ένα ροζ ελέφαντα. Δεν έχω ιδέα καν ποιος είναι ο Dolly's. Ούτε έχω ροζ ελέφαντα. Πήρε πάλι ο μικρός στο τάμπλετ. Δεν τα αφήνεις μόνα τους, ε. Ζυζάνια τα άτιμα, ζυζάνια. Δεν ήταν σαν και εμάς. Τώρα τα παιδιά από 2 χρονών πιάνουν τα κινητά, στα δάχτυλα τα παίζουν. Έχουν αλλάξει εποχές τώρα. Πιάνει το τάμπλετ το μικρό, τώρα το κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το comment είναι ταυτόχρονα χαριτωμένο και λίγο τρομακτικό. Είναι χαριτωμένο που ένα παιδάκι θέλει να γίνουμε φίλοι, από την άλλη είναι τρομακτικό γιατί είναι πιθανότητα σε ηλικία που δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Και λέω πολλά πράγματα σαρκαστικά. Αν έχω πει κάτι σαρκαστικό και έχουν συμβεί κακά πράγματα, ήρθε η ώρα να επανορθώσω. Λοιπόν, αν είσαι μικρό σε ηλικία, να τρως τα λαχανικά σου και να κάνεις τα μαθήματά σου. Εντάξει, ωραία. Μπράβο. Πήγαινε τώρα λίγο μέσα να μιλήσουν οι μεγάλοι, ναι. Άκου τώρα πώς έχει το πράγμα. Τώρα είμαστε πάτσι, οπότε χάρη. Λοιπόν, βλέπεις, έχει ο μικρός το κινητό, το τάμπλετ. Βλέπει βίντεο, είναι έτοιμος να γράψει. Γιάννη, παίξε πα. Όχι, τον κόβεις. Παίρνει το κινητό, το τάμπλετ, ό,τι έχει, υπολογιστή, δεν ξέρω εγώ τι έχει, unsubscribe το κανάλι. Τα μαθήματά σου και τα λαχανικά σου εσύ. Εντάξει, και όπως είπαμε, το που το δεις, παίξετε, unsubscribe κατευθείαν. Το βγάζεις. Μπράβο. Δεν ξέρω, μόλις διάβασα αυτό το σχόλιο, μου ήρθανε πολλά σενάρια στο μυαλό μου. Πώς αγοράζω τοίχο, ρε παιδιά! Είμαι τρεις μέρες, κρατά το ταβάνι, τοίχο, πώς αγοράζω! Μόνο εγώ? Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ό,τι του φανεί. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πρώτη, πεντάχρονο παντού. Άι παράτα μας, όσο εδώ το βλέπεις και λες. Εντάξει, και τι έγινε. Το περίεργο είναι ότι δεν έγινε κάτι άλλο μετά. Στο άι παράτα μας, τέλος. Αυτό. Ενώ είσαι στο ίντερνετ. Ξέρεις, όταν είσαι πιο μικρός, θες υπερδυνάμεις άλλες. Να είσαι πολύ δυνατός, να πετάς. Τώρα εγώ θέλω αυτή την υπερδύναμη, εντάξει. Πέρα από το να κάνω teleport, γιατί βοηθάει γενικά, να κάνω παπ, βρίσκομαι όπου γουστάρω, παπ, γυρνάω πίσω. Και το άλλο βέβαια, ότι φαγητό βλέπω να το εμφανίζω μπροστά μου, γιατί είσαι 3 ώρα, ας πούμε, σκρολάρεις εκεί, κάθεσαι στο Facebook, σαν ζόμπι, παπ, πετάγει την καρμπονάρα, ας πούμε, μπροστά σου. Θες να την έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση δεν θέλω να είμαι ούτε ο Spider-Man, ούτε ο Batman, ούτε ο Superman. Θέλω να είμαι ο iParataman. Γεια σου, γιατί κάτι. iParata μας. Και δεν ξαναπαίρνει καν πίσω. Γεια σου, απειδή τηλεφωνώ. iParata μας. Τσάμπα ρεύμα για πάντα. Ρε μαλάκες, μια πλάκα κάναμε. Ναι, εγώ είμαι πάλι. Συγγνώμη, συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου πριν. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον υπολογιστή μου. Χρειάζεται ρεύμα. Θα το σηκώσω. Αν μπορείτε. Να ξοφλήσουμε μόνο το λογαριασμό. Ευχαριστώ. Θα το πληρώσω το ρεύμα, βεβαίως. Παιδιά, τι σας λέω εγώ πάντα. Βλέπουμε το βίντεο, μετά γράφουμε σχόλιο. Θέλω να δώσετε λίγο έμφαση στο χρόνο. Πριν από 18 λεπτά. Τέλειο παιχνίδι. Έγραψε αυτό το σχόλιο με το που πάτησε το βίντεο, με το που το έκανε κλικ. Ένα λεπτό μετά. Τι λέω, είναι χάλια. Έχω χάσει τα λογικά μου. Όχι, απλώς με το που μπήκε στο βίντεο έγραψε τέλειο παιχνίδι. Ενώ δεν χρειάζεται. Μερικοί έχετε εντύπωση ότι θα σας συμπαθήσω αν μου γράψετε ότι είναι τέλειο το παιχνίδι. Δεν είναι δικά μου τα παιχνίδια. Δεν τα φτιάχνω εγώ. Και δεν είναι δουλειά μου να σας δείχνω τα καλά παιχνίδια. Εγώ απλώς θέλω να βγει καλό το βίντεο. Ρε κερατάδες, έχετε πέσει τόσο χαμηλά μερικοί. Κάνετε 2 accounts για να με σπαμάρετε να παίξω ένα παιχνίδι. Χάρης Κοκ. Ξαναπαίξε Μέρκ. Και απαντάει από κάτω ο Χάρης ο Κόκαρας. Ναι, ξανακάντω. Χάρη Κοκ και Χάρη Κόκαρα. Δεν κοροϊδεύεται κανένα. Η Νικολίνα λέει ότι ο Τζέι είναι καλύτερος από σένα. Για πες ρεντίνο στην Νικολίνα να πούμε. Για πες της. Τι είναι αυτό που λες, δεν βγάζει καν νόημα. Εντάξει, μη χαλιέσαι. Μη χαλάσει τα χαρένια σου τώρα. Είμαι χειρότερος από τον Τζέι, τι να γίνει. Δεν βαριέσαι. Θα το πιούμε και αυτό το ποντίρι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση ότι σας έχω ξαναμιλήσει για το σχόλιο τηλεγράφημα. Γεια, είμαι ο Γιώργος Τσουκαλάς. Παίξε ARK. Stop. Γιώργο μου, σε χρεώνουν με τη λέξη. Τηλέφωνο να πάρω για delivery. Δεν μιλάω έτσι που τον πληρώνω κιόλα. Γεια, Γιάννη, πεινάω γύρω απ' όλα. Ναι, Παναγιώτα, δυστυχώς κύριο Γιώργο. Χωρίς κρεμμύδι. Κύριο Γύρο, δυστυχώς. Χωρίς κρεμμύδι. Βρέα στο διάλο, μαλάκα. Τώρα αυτή γιατί με έβρισε έτσι. Τρόπι είναι αυτή. Τι μουφα παίζεις πάλι, ρε. Κύριε Χρήστο, πώς εκφράζεστε έτσι. Το φαντάζομαι στο καφενείο. Τσιγαράκι, φραπές, στο άλλο χέρι το κινητό. Φουλ στα νεύρα. Τι ρε Χρήστο, τι έπαθες εδώ, μωρέ. Έβαλα βίντεο να δω να πούμε. Πάλι μουφες παίζει. Κερατά. Έχεις αχρωματοψία. Και μετά την ανάγνωση αυτού του σχολείου δεν έχω καν όραση. Ευχαριστώ, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάναλις. Τι να πω κι εγώ, περαστικά. Τι χαζομάρες παίζεις πάλι, ρε. Κύριε Χρήστο, πάλι εσείς.
Τι πρόβλημα υπάρχει επιτέλους. Αυτά είναι τα σχόλια σε γενικές γραμμές. Είναι, δεν ξέρω κι εγώ πλέον ποια φορά που ασχολούμαι με τα σχόλια. Πλέον ξέρω, αρκετοί απλά γράφουν την μπούρδα τους για να μπουν στο βίντεο. Λες κι άμα μπείτε στο βίντεο θα γίνει κάτι. Πιθανότατα θα ήταν όλα καλύτερα αν αντί για σπαστικά σχόλια έβαζα όλα τα αποθεωτικά. Μετά θα έγραφαν όλοι αποθεωτικά σχόλια για να μπουν στο βίντεο. Είτε τα εννοούσαν είτε όχι, δεν έχει σημασία. By the way, είτε γράφετε αποθεωτικά σχόλια για να μπείτε στο βίντεο, είτε γράφετε σπαστικά για να μπείτε στο βίντεο, είστε και στις δύο περιπτώσεις χαμένοι. Και γλίτσες. Εντάξει, δεν είναι ότι με ενοχλούν τα σχόλια, ας πούμε, τόσο πολύ και τους δίνω τόση βάση. Αλλά ρε, παιδί μου, κάθομαι και διαβάζω, παραδείγματος χάρη. Α, μπράβο Γιάννη, εξαιρετική επιλογή παιχνιδιού, μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό βίντεο. Είχε κάποια θεματάκια με τον ήχο το σημερινό βίντεο. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι ήταν αρκετά συμπαθητικό και ενδεχομένως να το αγοράσω. Είσαι σκατουλήθρας και κλασομπανιέρα. Έχεις χάσει κάμπους ώρες από τον ύπνο για να κάνεις αυτό το βίντεο γύρω κουρασμένος από τη δουλειά και τι. Γιατί εξηγέσαι τη ρελιάκουρα. Σκατουλήθρας εγώ. Σκατουλήθρας και κλασομπανιέρα. Τέλος πάντων, ας πιούμε λίγο να ξεχάσουμε. Τι διάλογο αυτό. Τι είναι αυτό, τι πίνω, ξύγκι. Πρέπει να σταματήσω να παίρνω κρασί με 2 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Ίσως να ήμουν λίγο πιο δραματικός από όσο, ας πούμε, είμαι στην πραγματικότητα. Από την άλλη, επίσης, ίσως να με ενοχλούν περισσότερα πράγματα από το μέσο άνθρωπο. Απλώς, όπως πιθανότητα είναι σπαστικό για εσάς που λέω κάποια πράγματα επανελειμμένα, έτσι είναι σπαστικό και για μένα να διαβάζω πράγματα τα οποία με ενοχλούν. Που δεν είναι απαραίτητα κακά προς το πρόσωπό μου, είναι απλά ό,τι να είναι. Φτιάχνω, ας πούμε, ένα βίντεο και άλλος θα γράψει παίξε το ένα, παίξε το άλλο, first. Καλύτερα να γράψεις ότι είδες το χειρότερο βίντεο, ας πούμε, αν αυτή είναι η γνώμη σου. Αυτό θα το εκτιμήσω περισσότερο, γιατί όντως ασχολήθηκες με το βίντεο. Το παίξε το ένα, παίξε το άλλο, δεν ασχολείσαι καν με το βίντεο, οπότε μην το κλικάρεις καν. Δεν έχει νόημα. Στον προηγούμενο μπλα είχα βάλει και μηνύματα από το Facebook. Θα το κάνω και σε αυτό το μπλα. Εκεί που καθόμουν λοιπόν, σκάει μήνυμα στη σελίδα, το πατάω και διαβάζω το παρακάτω. Φίλε, σου γράφω αυτό το μήνυμα για να μάθεις σέβεσαι τα λεφτά που παίρνεις και με τα όλα ρά είδα σε κάτι σχόλια. Κάποιοι να σου γράφουν και εγώ με τους φίλους μου στο Ζούλα και εσύ λες κρίμα. Δεν ασχοληθώ με τη γνώμη σου στο παιχνίδι, αλλά όταν ένα παιχνίδι σε πληρώνει για να κάνεις βίντεο, θα πρέπει να σέβεσαι και όχι να το κατηγορείς. Αλλιώς γύρισε τα λεφτά πίσω ή διέγραψε το βίντεο σου. Στα αρχίδια σου τι λέω εγώ, το ξέρω, αλλά είμαι 22 χρονών. Και παίζω Ζούλα από το 16, είναι τότε που ήταν ακόμη με 4-5 σερβερς που ήταν γεμάτα από τρολιές και που δεν υπήρχε κόσμος ούτε για ζήτηση. Και πλέον έφτασα 51 level μετά από τόσο καιρό και έχω δει αρκετά βίντεο. Αν δεν έπαιρνε τα λεφτά δεν θα με πείραζε, αλλά αν δεν το γουστάρεις το game, διέγραψε το βίντεο και κράζε το, γιατί άλλα παιδιά σέβονται τα παιχνίδια που παίρνουν τα λεφτά από το YouTube, όπως ο Χάκη Ολινάρας. Από το 2016 εννοώ, unsubscribe από μένα, μείνε με το 15χρονο κοινό σου, χαχαχα. Αυτά που λέει δεν βγάζουν πολύ νόημα. Παρ' όλα αυτά έχει το επιχείρημα που νικάει τα πάντα. Είμαι 22 χρονών. Hey. Έχω δίκιο, είμαι 22 χρονών. Ένα και ένα πόσο κάνει? 3. Γιατί είμαι 22 χρονών. Δεν είμαι κανένας πιτσιρίκος. Είμαι 22. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Η ηλικία δεν είναι ανάλογη απαραίτητα της ωριμότητας. Ναι, παίζει κάποιο ρόλο και η ηλικία. Πιθανότητα θα είσαι πιο ωριμός γιατί θα έχεις περισσότερες εμπειρίες όσο μεγαλύτερος είσαι. Παρόλα αυτά, με το «Ει, είμαι 22 χρονών» δεν είναι καυτά πάντα. Ουσιαστικά τι λέει ο φίλος? Πριν κάμποσο καιρό είχα κάνει ένα sponsor βίντεο για το Ζούλα. Σε εκείνο το βίντεο δεν αποθέωνα το Ζούλα. Πιθανότητα του έθιξα το παιχνίδι. Οπότε τι μου λέει, από τη στιγμή που ήταν sponsor το βίντεο, δηλαδή το Ζούλα σου έδωσε λεφτά για να παίξει το παιχνίδι, δεν πρέπει να πεις κακά πράγματα για το Ζούλα. Γιατί το Ζούλα είναι το παιχνίδι μου και είμαι 22 χρονών και το πονάω. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει όλα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ το μήλο είναι χάλια. Παιδιά, αυτό το μήλο είναι συμπαθητικό. Παιδιά, αυτό το μήλο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Σας προτείνω να φάτε αυτό το μήλο. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο μήλο, εντάξει. Πάρτε αυτό το μήλο και φάτε το. Νέκταρ. Δεν έπρεπε να λέγεται μήλο. Τέτοιο πράγμα δεν θα έχετε ξανανιώσει στη ζωή σας. Προφανώς έπρεπε να τα αποθέω το Ζούλα. Αυτό έπρεπε να κάνω. Αυτό είναι το σημείο του βίντεο που παίρνω τα views. Ποιο παιχνίδι κλικάρετε κατευθείαν? Fortnite. Και φυσικά το ζητάτε και σε μένα. Ο Θανάσης για παράδειγμα. Όλοι θέλουν PUBG or Fortnite. Οπότε και εγώ θα ήθελα να δω έναν αγαπημένο YouTuber να παίζει αυτά τα game. Οπότε αν μπορείς, κάνε ένα βίντεο please. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν αναφέρεστε σε αγαπημένο YouTuber σε αυτό το κανάλι, εννοείται έναν. Το Σκαμνί. Άντε επιτέλους, να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον το βίντεο. Αντέλα, θες βοήθεια? Τι βοήθεια ρε Γελίε, τι βοήθεια? Άντε άσε μας, φάτε από εδώ, φύγε, φύγε! Απ, εδώ είμαστε. Για βάλε εδώ να δούμε. Δεν τα έχεις μάθει τόσο καιρό. Να έχω μάθει ρε, βάλε εδώ να κεντήσω. 50.000 views θα έχει με εμένα το βίντεο, θα σε σβήσω από το χάρτη. Έτοιμα όλα, ανοίγεις, παίζεις, δώσε πόνο. Έγινε, το έχω... Γιάννη, εδώ ποιο βάζω? Δεν έχει σημασία. Λέει Fortnite πάνω θα πάρουμε views, αυτό θέλουμε. Παίξε. Ρε λέγε τώρα, αυτό που σκοτώνεις θέλω. Το κάτω βάζεις, το κάτω. Απλά κοίτα να παίξεις καλά, γιατί αυτό θέλουνε. Ωραία, το έχω. Αρχίζω. Γενικά, όποτε νιώσεις έτοιμος.
Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε και καλώς ορίσατε στο Views, 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 Likes, Likes, Views, Views, Subscribe, καμπανάκια, Views. Δείτε όλα μου τα κοινωνικά δίκτυα στην περιγραφή, αλλά πιο πολύ απ' όλα το Instagram, stories και διαγωνισμούς. Όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε! Μπλουζάκια σκαμνί, τα λιγουρεύεστε! Τα λιμίζεστε στα 5 το ένα δώρο, μόνο 40 ευρώ το ένα! Τι λες? Τι λέω, ρε Γιάννη μου, τι λέω, την αλήθεια λέω. Να βγάλουμε κανένα μπίκι εκείνη. Λίγο μαρουλάκι, σε χαλάει το μαρουλάκι, ρε Γιάννη μου. Ωραία, αυτό καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε. Παίξε απλώς το παιχνίδι, εντάξει. Καλώς εσύ ξέρεις, μαλάκα. Γεια σας, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα Fortnite βίντεο με το αγαπημένο σας καμνί. Θα τους σκίσουμε όλους. Γιάννη, έπεσα εδώ που έχει πολλά δέντρα. Έχει και ξύλο, μου θυμίζει εμένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιάννη, έφτιαξε ένα σκαμνί. Και αυτό μου θυμίζει εμένα. Τέλεια. Γιάννη, έρχεται το storm. Πρέπει να τρέξω. Γιάννη, πέθανα. Δεν πειράζει, είναι Fortnite βίντεο, μας κάνει. Σήκω. Και σε αυτή τη φάση θα ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι το τελευταίο μπλα και γενικότερα το τελευταίο βίντεο στο κανάλι. Αποφάσισα να σταματήσω τα βίντεο και νομίζω σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να σας το πω. Όλη αυτή η πίεση που νιώθω από τα σχόλια, παίξε το ένα, παίξε το άλλο, τα βάθος αυτά με πείραζαν. Πόση ώρα γράφω? Θα φτάσω 10 λεπτά να βάλω καμία διαφήμιση ακόμα. Όχι, καλά. Πλάκα έκανα, παιδιά, είναι πρωταπριλιά σήμερα. Και είπα να κάνω μια original πλάκα που πιθανότατα σήμερα δεν θα τη δείτε πουθενά στο YouTube. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το σημείο έχω κάνει Fortnite, έχω κάνει μια καταπληκτική φάρσα για πρωταπριλιά. Δεν έχω πάρει όμως αρκετά views ακόμα. Είναι το σημείο του βίντεο που πρέπει να πάρω όλα τα views. Την προηγούμενη φορά το Σκαμνί έγραψε ένα diss-track. Αυτή τη φορά όμως εγώ έχω γράψει ένα δικό μου κομμάτι. Οπότε σήμερα θα δούμε έτσι ένα μικρό teaser, γιατί ακόμα το δουλεύω. Δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά δείτε ένα μικρό teaser. Ναι, Γιάννης 2018, αυτό είναι για τα αδέρφια μου, και πάει κάπως έτσι. Καλώδια στην πρίζα, γελάει η Μοναλίζα, αυτή είναι μια κορνίζα, ναι αυτή είναι κορνίζα, καλά βλέπεις. Την πλήρωσα με βίζα, δεν είμαι υπουργός, δεν παίρνω μίζα, ρώτα άμα θες και τη Μαρίζα, γιατί η Μαρίζα ξέρει. Στην τελική μπορεί να ξερκυλίζα. Υπάρχει καμιά άλλη λεξεΐζα? Α ναι, προχθές έπαιξα τριλίζα. Ναι, δεν έχω γράψει τίποτα άλλο. Όχι, τέλος πάντων. Καλώδια στην πρίζα. Καλώδια στην πρίζα. Καλώδια στην πρίζα. Τι κάνεις εδώ ρε? Γυρίζεις κομμάτι χωρίς εμένα. Εμένα ρε. Αυτό είναι δικό μου, εσύ είχες την προηγούμενη εβδομάδα. Καλά Γιάννη, αποχαιρέτα τα views, αυτό ήτανε, φύγανε, bye bye, ου, πήγανε στα άλλα αντίστραξη στάσεις, αντίο! Ωρες, ωρες, απλά κακό! Τι φάση? Και μην ακούσω σχόλιο για το μαλλί, να μην άφηνε στις φουγκαρίστρα που να είναι. Μπαίνω σε πειρασμό και εγώ, τι να κάνω. Πολλοί μπορεί να μπερδευτήκατε με το flow, να λέτε ο Έμινε με έμαθε ελληνικά. Τι συνέβη? Δηλαδή, αν ήταν μαύρη οθόνη τελείως, θα λέγατε ποιος είναι αυτός που χώνει σαν τον Eminem. Πιθανότατα. Αλλά εντάξει, δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ. Κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι το πρώτο μου κομμάτι. Μην είστε πάρα πολύ απαιτητικοί μαζί μου, έτσι. Παρ' όλα αυτά, έγινε σίγουρα με αγάπη, με κόπο, έτσι. Το κάθισα και το δούλεψα. Νομίζω και φαίνεται και στο αποτέλεσμα, δηλαδή, ρε παιδιά, ότι το δούλεψα. Μου αρέσει γενικά να τεκμηριώνω αυτά που λέω. Δηλαδή, για τους στίχους. Βγάζανε νόημα, είχαν ένα βάθος. Δηλαδή, δεν τους πέταξα έτσι. Δηλαδή, μου πήρε γύρω στα 2,5 με 3 λεπτά. Θα πω 3 λεπτά. 3 λεπτά μου πήραν οι στίχοι, εντάξει. Έδωσα χρόνο. Τη μουσική, εντάξει. Μουσικός δεν είμαι, δεν την έγραψα τη μουσική. Μου πήρε γύρω στο 1,5 με 2 λεπτά για να βρω τη μουσική να βάλω. Το κλιπ από την άλλη, εντάξει, έχω κάνει. Για το κλιπ έχω κάνει δουλειά. Έχω κάνει δουλειά. Μου πήρε γύρω στα 5,5 λεπτά να το τραβήξω όλο αυτό και 3 λεπτά το edit. Έχω ρίξει δουλειά, εντάξει, έχει πέσει αρκετή δουλειά. Κοιτάω όμως συνέχεια να το εξελίσω αυτό, ρε παιδί μου. Να γίνομαι όλο και καλύτερος. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε όλο το τραγούδι υπάρχουν 45 ολόκληρες διαφορετικές λέξεις. Εντάξει, στην περίπτωση που μετρήσει το Μόνα Λίζα ως 2 λέξεις, που εντάξει, ας πούμε και το στραβό το δίκιο είναι 2 λέξεις, παιδιά. Θέλω όμως, όπως σας είπα, να το δουλέψω περισσότερο. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα τραγούδι που να έχει μόνο μία λέξη. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Μία λέξη και αυτή να είναι μονοσύλλαβη. Και αυτό μπορεί να το πάρει και να το εξελίξει ακόμα περισσότερο. Καθόλου λέξεις. Άναρθα πράγματα. Να βγάζεις ήχους. Η καλύτερη στιγμή είναι όταν νομίζω ότι παθαίνετε εγκεφαλικό. Σας έρχεται, παίρνετε στυλό. Τέχνη, τέχνη. Καλώς ή κακώς, πέρα από τη μουσική, έτσι είναι η φυσική ροή των πραγμάτων, παιδιά. Ο άνθρωπος κοιτάει να εξελίσσεται συνέχεια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μην έχουμε, ας πούμε, ανάγκη τα σπίτια μας, τον ηλεκτρισμό, το ίντερνετ, ενδεχομένως τα μαθηματικά, τη φυσική. Να μην χρειάζεται καν να μιλάμε κάποια γλώσσα. Να έχουμε
όλη την ίδια γλώσσα, η οποία δεν θα αποτελείται από λέξεις, θα αποτελείται από ήχους. Θα βγούμε έξω, θα ζούμε σε δέντρα. Θα βαράμε πέτρες για να ανάψουμε φωτιά. Θα έχουμε φτάσει στο απόλυτο σημείο, παιδιά. Έτσι έρχεται η εξέλιξη. Ελπίζω φυσικά όλοι να πιάσετε το βαθύτερο νόημα έτσι του κομματιού μου και τα μηνύματα που θέλω να περάσω. Αν τα πιάσετε όλα αυτά, έχετε πρόβλημα, γιατί προφανώς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που έκανα ήταν απλά μια μπούρδα. Έβαλα κάποιες λέξεις που τελειώνουν σε ίζα και μουσική από πίσω. Αυτό συνέβη. Κοίτα, από την άλλη δεν έλεγα και μία λέξη συνέχεια, οπότε κάτι είναι γι' αυτό. Γενικά με απασχολούν πράγματα, ένα από αυτά είναι το τι ακούτε, ας πούμε, σήμερα. Σε αυτό το κομμάτι μιλάω για το YouTube. Αυτό μπορεί να πίστευτο βαρετό για κάποιους. Με συγχωρείτε, θα το κάνω παρόλα αυτά. Για εσάς που θα είναι απίστευτο βαρετό, εκεί κάτω έχουν βάλει μία μπάρα. Δεν θα το πιστέψεις. Αν πάρεις το κυκλάκι και τυπάσεις παραπέρα, κάνει skip κομμάτια. Επίσης, πάνω δεξιά έχει ένα χ. Το πατάς, κλείνει το βίντεο. Όσοι μείνατε. Πολλές φορές σε social media και τα λοιπά υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι α, το YouTube έχει γίνει τηλεόραση. Α, το πιστεύεις κι εσύ, έχει γίνει τηλεόραση στο YouTube. Εμένα μου λες δεν έχει γίνει τηλεόραση στο YouTube. Συνήθως αυτή η κουβέντα έχει να κάνει με τη λογοκρισία. Ότι α, το YouTube αρχίζει και λογοκρίνει βίντεο. Πώς δηλαδή τα λογοκρίνει. Α, δεν παίζουν διαφημίσεις στα βίντεο επειδή ξέρω εγώ δεν θέλει, ας πούμε, η εταιρεία που φτιάχνει ένα προϊόν να διαφημίζει σε συγκεκριμένα βίντεο. Γιατί είναι προσβλητικά ή whatever λόγους. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Βοηθάτε κι εσείς. Τι συμβαίνει στην τηλεόραση? Υπάρχουν εταιρείες. Τα κανάλια δηλαδή. Οι εταιρείες έχουν σκοπό να βγάλουν κέρδος. Είτε είναι κανάλια, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σκάει το Survivor. Κάνει τεράστια επιτυχία. Έκανε επιτυχία επειδή ήταν κάτι έτσι ποιοτικό το Survivor. Όχι, αλλά έκανε επιτυχία επειδή καταναλώνεται από όλους. Κάποιοι από εσάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο βλέπετε και Survivor. Καθώς ήταν και βλέπω το Survivor και λέτε, πω ρε φίλε, τι βλέπω τώρα. Έχει πάει αλλού το πράγμα. Τι φοβερό πρόγραμμα είναι αυτό το Survivor, πού έχουμε φτάσει. Πιθανότατα δεν το λέγατε αυτό. Απλά γυρνάγατε από δουλειά, σχολείο, ό,τι πάτε, έχει πήξει το κεφάλι και θες να δεις κάτι, χωρίς να χρειάζεται να φιλτράρεις τίποτα, να κατεβαίνει έτσι. Κάτι που καταναλώνεται εύκολα δηλαδή. Αν κάτσεις να δεις, ας πούμε, ένα ντοκιματέρ για τα βαρετικά κύματα. Για να το δεις αυτό, πρέπει πρώτον να σε ενδιαφέρει το αντικείμενο. Δεύτερον, πρέπει να φιλτράρεις τα πράγματα που βλέπεις. Όταν βλέπεις κάποια από αυτά τα reality, ας πούμε, που τώρα γίνονται viral και στο YouTube και στην τηλεόραση, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κάθεσαι, κουμπώνεις φαγητό στο στόμα. Αν θυμάσαι, το μασάς κιόλας. Ανεβοκατεβάζεις την κάτω γνάθο. Αν όχι, απλά κατεβαίνει. Μπαίνουν οι πληροφορίες κατευθείαν στο κεφάλι σου και καταλαβαίνεις ότι είσαι ζωντανός από το σαλάκι που αρχίζει και τρέχει εδώ πέρα και κάπου σκάει. Στον μπούτι πιθανότατα. Πάνω κάτω, ό,τι ισχύει στην τηλεόραση ισχύει και στο YouTube. Ό,τι καταναλώνεται εύκολα θα έχει επιτυχία. Αυτό, ας πούμε, ισχύει και στο φαγητό. Παίρνεις μια πατάτα, ωραία. Αν την πατάτα την πάρεις και την κάνεις πουρέ, μπορεί να κατανολωθεί από ένα μωρό έως κάποιον με την καλύτερη οδοντοστοιχεία. Αν τώρα κάποιος έρθει και σου παρουσιάσει μια πατάτα και σου λέει, σε αυτή την πατάτα έχω βάλει λιαστή ντομάτα για να δώσει λίγη ένταση, ginger για να μασάς και να την ακούς την πατάτα, και έχω βάλει και λίγο κρόκο. Ίσως δεν θες καν να δοκιμάσεις αυτή την πατάτα. Γιατί ξέρεις ότι, για παράδειγμα, η τηγανητή πατάτα είναι η σίγουρη λύση. Θα την τηγανίσεις, θα σ' αρέσει. Γενικά, το θέμα έχει να κάνει με τη ζήτηση, ωραία. Δηλαδή, αν είναι 5 εστιατόρια και τα 4 μαγειρεύουν φαγητό και το 5ο εστιατόριο σερβίρει σκουπίδια, στην κυριολεξία. Πηγαίνει, ανοίγει, ξέρω εγώ, ό,τι ώρα ξυπνήσει το εστιατόριο, ανοίγει τα παράθυρα και βουτάει μέσα στον κάδο. Και λέει, α, τι είναι αυτό, από φάγια, φοβερά νέα. Το παίρνει. Α, μια τρύπια κάλτσα. Φωτογραφίες της πρώην μου, ένα μισοφαγωμένο καλαμπόκι, φοβερά. Αν σε κάποιο λοιπόν παράλληλο σύμπαν αυτό το εστιατόριο έχει επιτυχία, αυτομάτως και τα υπόλοιπα εστιατόρια, επειδή είναι επιχειρήσεις, θα αρχίζουν και αυτά να σερβίρουν σκουπίδια. Οπότε αν τα σκουπίδια έχουν ζήτηση, και αυτοί που έχουν τα εστιατόρια θα σερβίρουν σκουπίδια. Βέβαια στο YouTube δεν είναι τόσο απλό, γιατί όλοι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μας για το τι είναι σκουπίδι. Όταν παρακολουθείς ένα βίντεο στο YouTube πρέπει να κρίνεις εσύ τι είναι εντός εισαγωγικών σκουπίδι και τι όχι. Αν εγώ, ας πούμε, είμαι σε φάση, hey παιδιά, έχω σε αυτό το τάπερ μια χλανιά κρατημένη από τα Χριστούγεννα. Στα 25.000 likes θα την ρουφήξω όλη από τη μύτη. Αν κάνω εμετό, θα τον τηγανίσω και θα το φάω. Κάνε like. Αυτό, ας πούμε, είναι σκουπίδι ή είναι γαμάτο που θα ρουφήξω την κλανιά μου, θα κάνω εμετό και θα τον τηγανίσω και θα τον φάω. Εσύ κρίνεις. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Δεν μπορώ να σου επιβάλλω εγώ τα δικά μου. Για μένα μπορεί να είναι γαμάτο, μπορεί να είναι σκουπίδι. Δεν ξέρεις. Εγώ, ας πούμε, θαυμάζω κάποιον όταν μπορεί να με διασκεδάσει, να με κάνει να γελάσω, απλά χρησιμοποιώντας λόγια. Σίγουρα θα εκτιμήσω εκείνον περισσότερο από κάποιον που θα πάρει μια τούρτα και θα τη βαρέσει πάνω στο κεφάλι του. Γιατί μπορώ κι εγώ να πάρω μια τούρτα και να τη ρίξω πάνω στο κεφάλι μου. Αντίθετα, να ακούσω κάτι έξυπνο που δεν το έχω σκεφτεί εγώ ίδιος, το εκτιμώ πολύ περισσότερο. Γιατί φαίνεται ότι ο άλλος έκανε κάτι για να με κάνει να γελάσω. Από την άλλη, αυτό με την τούρτα δεν είναι απαραίτητα ότι είναι αστείο και το βλέπεις. Συσχετίζεται και με αυτά τα reality. Ουσιαστικά, μπορεί να βλέπεις αυτό με την τούρτα να μην είναι απαραίτητα αστείο, αλλά να σ' αρέσει επειδή βλέπεις κάποιον να αυτοταπεινώνεται. Βλέπεις τον άλλο, ρίχνει μια τούρτα στο κεφάλι του, λες, α, εγώ είμαι σε πολύ καλύτερη θέση. Η ζωή μου είναι φοβερή. Οπότε αισθάνεσαι καλά και λες, εντάξει, θα βλέπω τύπους που πετάνε τούρτες στο κεφάλι τους και η ζωή μου θα είναι μια χαρά. Γενικά, το περιεχόμενο που παράγεται είναι το περιεχόμενο που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε το περιεχόμενο που βλέπει ο θεατής. Στο YouTube υπάρχουν διάφορες μόδες. Υπήρχε, παιδιά, σε κάποια φάση μόδα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που αυτή τη στιγμή με ακούτε παρακολουθείτε, ας πούμε, πολύ YouTube, αλλά υπήρχε μόδα με τα fidget spinner. Οι άνθρωποι βλέπανε βίντεο με τύπους που παίρνανε ένα fidget spinner και το γυρνάγανε.
Και αυτό ήταν η διασκέδαση για εκείνους τους 2-3 μήνες που κράτησε. Τώρα, ας πούμε, είναι η μόδα του «Α, κοίτα τι πράγματα έχω εγώ και δεν τα έχεις εσύ». Είτε είναι αμάξια, είτε είναι λεφτά, είτε είναι μπλούζες ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω ως μία ηλικία, γιατί και εγώ όταν ήμουν 10, 11, 12, ας πούμε, και έπαιζα ποδόσφαιρο, ήθελα να έχω έτσι κάποια παπούτσια, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, που να ήταν λίγο πιο cool. Μεγαλώνοντας, βέβαια, θεωρώ ότι σε κάποια φάση αυτό το χάνεις και καταλαβαίνεις ότι αν δεν πετυχαίνεις καν την μπάλα, δεν έχει νόημα αν έχεις παπούτσια που κάνουν 200 ευρώ ή παπούτσια που κάνουν 20 ευρώ ή δεν έχεις καν παπούτσια. Πρέπει κάπως να πετυχαίνεις την μπάλα. Το κακό, βέβαια, είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μικρές ηλικίες. Είναι η γενικότερη μόδα της εποχής, υποθέτω. Πρέπει να δείξεις τον άλλον πόσο πιο γαμάτος είσαι από αυτόν. Το Fight Club, παιδιά, είχε δίκιο. Ήξερε. Και να ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για υλικά πράγματα. Μιλάμε και για likes, subscribes και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στο YouTube. Είναι μόδα πλέον να τα ζητάς όλα αυτά. Φυσικά, δεν μιλάω, ας πούμε, σε λογικά πλαίσια. Σε φάση, hey, ξέρω εγώ, αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, ας πούμε. Το οποίο έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Hey, φίλε, εσύ που είδες αυτό το πράγμα, δώσε feedback. Αυτό βγάζει νόημα. Αλλά βλέπω, ας πούμε, πράγματα. Επίκλεισο συνέστημα. Παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα share στους κοντινούς σας φίλους. Με βοηθάει. Βλέπεις, ας πούμε, το βίντεο, μετά λες, α, τον βοηθάει. Κάτσε, θα τα κάνω όλα. Θα τα κάνω, φίλε, να βοηθήσω κι εγώ όπως μπορώ. Από την άλλη, μπορώ να κρίνω αυτό που είδα και να αποφασίσω. Αλλά, άστο. Αφού βοηθάει, κάντο μωρέ. Αφού βοηθάει, τόπε. Είναι καλό παιδί, εγώ τον ξέρω. Το 2025, ας πούμε, που σίγουρα θα είναι όλοι YouTubers, θα μπαίνουν στο ηλεκτρικό και θα είναι σε φάση. Φιλαράκι, έχει κινητό, δεν είμαι κλέφτης. YouTuber είμαι. Κάνε μου ένα like και ένα subscribe το κανάλι μου, Legit Gaming GR. Σε παρακαλώ και να κλείψει διαφημίσεις. Να κάνεις να πάρουμε κάτι ψηλό, ε. Κακάντο, σε παρακαλώ. Είναι από τη μία αυτό, το επίκλειστο συνέστημα. Και από την άλλη είναι το πιο aggressive marketing. Με το που ξεκινάει το βίντεο, σπάστε το κουμπί του like. Στα 30.000 likes θα φάω την μπλούζα μου. Φίλε, είναι εντάξει, το ξέρουμε ότι παίρνεις crack. Προσπάθησε λίγο όμως έτσι να το συγκρατήσεις. Δεν είναι τώρα για δημόσια θέα αυτό το πράγμα. Μας βλέπουν για μικρά παιδιά. Αυτό είναι, παιδιά, το λεξικό του YouTuber. Μισό λεπτό λίγο να βρω κάτι. Ψάχνω τώρα εγώ στο λεξικό του YouTuber. Δεν το βρίσκω, μάλλον τελικά δεν υπάρχει. Έψαχνα τη λέξη αξιοπρέπεια. Καθόντουσαν πιθανόν το 1990, ξέρω εγώ, παππούδες και σκεφτόντουσαν. Οι άνθρωποι το 2018 θα έχουν υπτάμενα αυτοκίνητα. Θέλετε να μάθετε όμως τι πραγματικά συμβαίνει το 2018. Γεια σας, παιδιά. Είμαι το σκαμνί. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τις ατέλειές μας. Ξέρετε, όλα αυτά τα challenges, ας πούμε, προέρχονται από το εξωτερικό. Και είναι όλες αυτές οι ιδέες που πουλάνε γιατί θες να δεις ένα τέτοιο βίντεο, υποθέτω. Σαν το πίτσα με 10 ευρώ και πίτσα με 1000 ευρώ. Γιατί πίτσα με τα 1000 ευρώ, ας πούμε, είναι κάτι που δεν θα πάρεις ποτέ. Οπότε λες, α, κάτσε να δω πώς είναι πίτσα με τα 1000 ευρώ. Τι λέει αυτός ο YouTuber που παρακολουθώ. Βέβαια, το αντίστοιχο, ας πούμε, ελληνικό είναι πίτσα με 3 ευρώ και πίτσα με 13,75. Εντάξει, εδώ είμαστε λίγο πιο low budget, ας πούμε. Δεν θα πάρεις τώρα 1000 ευρώ για πίτσα. Κάνουμε ένα βίντεο, βγάλουμε κανένα view, κάνα like, κάνα subscribe. Δεν θα χρεωθούμε κιόλας. Αντίστοιχα είναι και στο gaming κομμάτι. Δηλαδή είναι ό,τι παιχνίδι βλέπετε, αυτά τα βίντεο θα πηγαίνουν καλά. Σε κάποια φάση το Hello Neighbor έκανε μπαμ. Φεύγανε τα Hello Neighbor βιντεάκια, ήσαν σε φάση Hello Neighbor βιντεάκια, πού. Πού πάω, πάω στα Hello Neighbor βιντεάκια. Μετά PUBG βιντεάκια, άπειρα PUBG βιντεάκια. Πού, PUBG, πού είναι. Μετά άπειρα Fortnite βιντεάκια, Fortnite, πού είναι τα Fortnite. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που τα δικά μου Hello Neighbor βίντεο και PUBG βίντεο έχουν πάρα πολλά views και πολλοί έχετε έρθει από εκεί. Πιθανόν δεν είχα κάνει ποτέ αυτά τα βίντεο, δεν θα ήταν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 90.000 άτομα. Θα ξεκίναγα τα βίντεο και θα ήμουν σε φάση. Γεια σου, μαμά, ευχαριστώ που βλέπεις και αυτό το βίντεο. Τα γεμιστά σήμερα ήταν. Αυτό εκεί πέρα με τη φρυγανίτσα πάνω από την ντομάτα ήταν καταπληκτικό. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο βρώμικος με αυτά τα βίντεο, γιατί αυτά τα βίντεο έχουν πολλά περισσότερα views από όσα πιστεύω ότι αξίζουν πραγματικά, σε σχέση, ας πούμε, με τις πόσες προβολές παίρνει ένα κανονικό μου βίντεο. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα δείτε από μένα Fortnite, που αυτή τη στιγμή είναι το top παιχνίδι. Είναι το αντίστοιχο που είπα και με το PUBG. Αν κάτσω τώρα και γράψω 20 λεπτά Fortnite και τα πετάξω έτσι, θα πάει το βίντεο πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε, ας πούμε, άλλο παιχνίδι. Γιατί θα έχει το Fortnite στον τίτλο, θα έρθουν και καινούργιες subscribers στο κανάλι, θα γίνει πανικός. Αλλά από την άλλη μου φαίνεται λίγο φθηνό όταν είστε εδώ 90.000 άτομα. Δηλαδή, άμα ήσασταν, ας πούμε, 100, αν το καταλάβω, ρε παιδί μου, να κάνω και ένα Fortnite βίντεο, να με δει λίγο κόσμος παραπάνω, να τσουλήσει λίγο το κανάλι. Υποθέτω, όταν είστε 90.000, καλύτερα να σας δείξω κάτι δικό μου. Και ας μην θέλετε να το δείτε, κερατάδες. Τα δύο βίντεο που έχω κάνει, το ένα με το Time Commando, το άλλο με το Ding Smallwood, είναι τα δύο gaming βίντεο, ας πούμε, που έχω δουλέψει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο βίντεο gaming στο κανάλι. Από την άλλη, είναι με δύο παιχνίδια που πιθανότητα δεν ασχοληθεί κανείς, όχι απλά στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα βιντεάκια έγιναν για νοσταλγικούς λόγους και επίσης γιατί δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, κάποιο παιχνίδι για να διαφημίσω την καινούργια μου, ας πούμε, σειρά. Όποιος θέλει το κλικάρει, είναι εκεί πέρα. Η δουλειά μου εντός εισαγωγικών τελειώνει τη στιγμή που έχω πατήσει upload για το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο με εκνευρίζει το γεγονός ότι, ας πούμε, αν αυτό το βίντεο, αντί να λέγεται όπως λέγεται, λεγότανε Fortnite, μπλα, θα είχε περισσότερα views από όσα έχει αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο σπαστικό αυτό, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν χρειάζεται να πάρει ρυθμούς στο κανάλι σε αυτή τη φάση από το Fortnite. Δεν χρειάζεται να κάνει το κανάλι να φτάσει 100.000 subscribers, όχι. Ας πάρει 2-3 μήνες. Λίγοι
και να σας ελέγχω. Πιθανότατα αν έβρισκα έναν τρόπο να σε ελέγχω θα ήταν κάπως έτσι. Περάστε. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Γεια. Τι κάνεις αγορίνα μου, καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου. Γεια. Ποιο είναι το username σου? XXX Super Julian XXX. ASDF, 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 ASDF. Γιώργος Φουδεράκιας. Δεν ξέρω, με πιάνεις. Αυτό. Σολίτης, χάρηκα. Ωραίο username διάλεξες. Δημήτρης Ματσαφιώκος λέγομαι. Μαρία Γιουρδούμπαση. Ε, εμένα με λένε Γιώργο, αυτός είναι ο λογαριασμός της μαμάς μου. Παίξε PUBG. Έφυγες. Πες μου τώρα τι παιχνίδι παίζεις στον ελεύθερο χρόνο. Μ' αρέσουν τα indie games, οπότε δεν το ξέρεις. Παιχνίδια που έχουν φτιαχτεί από indie developers. Ξέρω, άνθρωπος κουλτούρας είσαι κι εσύ. Εξαιρετικά. Ε, παίζω κάνα PUBG, κάνα Fortnite εκεί, άμα βρεθεί χρόνος, αυτά. ASDF, 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 ASDF. Βασικά δεν παίζω βίντεο παιχνίδια, δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ. Wow, παίζω περισσότερο, σκαβαρίνα, full epic items. Minecraft φυσικά, το λατρεύω, σου δίνει όλη αυτή την ελευθερία. Μπορείς να κάνεις το δικό σου σπίτι. Και το καλύτερο, το κάνεις όπως ακριβώς θέλεις εσύ. Θέλεις ξύλινο, θέλεις πέτρινο, θέλεις από ατσάλι, από ό,τι θες. Μπορείς να κάνεις το σπίτι σου. Εκτρέφει ζώα. Έχεις φάρμες. Μπορείς να φτιάξεις δικές σου πίτες από ραπανάκια. Μπορείς να κυνηγήσεις ζώα. Μπορείς να τα εξημερώσεις, να τα έχεις ως κατοικίδια. Είναι μακράν το καλύτερο παιχνίδι το Minecraft, εντάξει. Είναι μακράν το καλύτερο παιχνίδι. Σου προτείνω να αλλάξεις τελείως το κανάλι. Παίζε μόνο Minecraft. Αν είχες ένα πράγμα να μου ζητήσεις, ποιο θα ήταν αυτό? Καπαμπτζή κάνε ρε, γουστάρουμε να ουμ. Αυτό έτσι, αυτό θέλουμε. Βασικά δεν με νοιάζει, κάνε ό,τι θες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Άκου τώρα τι παίζει. Μπαίνω με Warrior, εντάξει, λογκάρω με Warrior, μπαίνω μέσα αρίνα. Top tier παίχτες. Να σου ζητήσω κάτι. Ξέρεις τι, συνήθως δεν αφήνω καν comments. Σπάνια αφήνω comments, απλώς. Προτιμώ να έχουν σχέση με το βίντεο. Δεν θα σου αφήσω, ας πούμε, παίξε PUBG, παίξε Fortnite, παίξε Minecraft. Δεν θα σου αφήσω κάτι τέτοιο. Πού ήσουν εσύ τόσο καιρό? Καλώς όρισες. Με δέχτηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στο τελετουργικό του καναλιού να πιούμε από μια γουλιά νεράκι, έτσι. Είμαστε και low budget. Άμα είναι στο τελετουργικό να πιούμε, γιατί να μην πιούμε. Περίεργο νερό, ε. Λίγο κάτι, δεν ξέρω, κάτι γλυκίζει, λίγο. Του δίνω κανένα 3 ώρα για να έχουν λιώσει όλα τα όργανα του. Καλά ρε Γιάννη, εντάξει όλοι οι υπόλοιποι. Αυτός ο δύστυχος, ο δύσμυρος, αυτή η ευγενική ψυχούλα, τι σου έφταξε? Δεν ξέρω, κάτι με χάλαγε, είχε λίγο περίεργη μύτη. Α, θα βρεθεί κανένας άλλος. ASDF, 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 ASDF. Κόμμα εδώ είσαι εσύ. Έχουμε τελειώσει. Πώς χαρακτήρες αφήνει το YouTube? Γιάννη, καλά μας τα λες όλα αυτά, αλλά εσύ τι κάνεις, καλύτερος είσαι εσύ. Κοιτάξτε, θα μιλήσουμε ειλικρινά, εντάξει. Το κανάλι μου είναι το καλύτερο, βαρέστε το like button και θα φάω το γάτο μου ζωντανό. Όχι, παιδιά, κάνω πλάκα, δεν έχω γάτο, μην καλέσετε την πίτα. Κάτσε κάτω εσύ. Κάτσε κάτω εσύ ο φιλόζος, πλάκα έκανα. Φύγεστε και εύκολα. Κοίτα να δεις τι γίνεται με το κανάλι. Δεν κάνω κάτι καινοτόμο, αλλά τουλάχιστον δεν παίζω Fortnite. Μπράβο μου. Το έχω ξαναπεί, τα Let's Play Video είναι μια συνταγή που πατάω πάνω και είναι πολύ χρησιμοποιημένη. Απλά τουλάχιστον τις περισσότερες φορές προσπαθώ να μην πατάω σε κάτι που θα κάνει σίγουρη επιτυχία. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι έχετε ανάγκη από παραπάνω Fortnite videos. Δηλαδή, πιθανότατα αυτή τη στιγμή έχετε δει τα πάντα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει βίντεο με Eskimos να τρίβουν τις μύτες τους και να παίζουν Fortnite. Fortnite Challenge βίντεο που παίζεις με τους αγκώνες σου μόνο. Γενικά, όταν είστε 90.000 άτομα εδώ πέρα, πιθανότατα θα πρέπει να σας δείχνω κάτι λίγο πιο εκλεπτισμένο από ένα Let's Play βίντεο. Πιθανότατα θα αλλάξει αυτό, αλλά όχι τραγικά, γιατί ξέρεις τι, διασκεδάζουμε αυτά τα Let's Play βίντεο. Δεν παίρνουν, ας πούμε, ώρες να τα φτιάξω. Μπορεί να πάρει μια μισή, δύο ώρες, τρεις, τέσσερις, πέντε, εκεί κυμαίνονται. Αναλόγως στο παιχνίδι και πόση ώρα γράφω, πόσα πράγματα βάζω στο μοντάζ και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, στον επόμενο καιρό θα προσπαθήσω λίγο να κάνω πιο ζουμερά τα βίντεο. Με την έννοια ότι να έχει περισσότερες πληροφορίες σε λιγότερο χρόνο. Τώρα δεν θέλω να σας λέω και μεγάλα πράγματα. Να μην αρχίσω να σας λέω ότι α, έρχονται αλλαγές, παιδιά!
Νέα εποχή, hashtag. Αυτά τα λένε στις εκλογές. Πιθανότατα αν ανεβάσω κάτι διαφορετικό θα το καταλάβετε αφού κλικάρετε, ξέρω εγώ, το βίντεο. Ή μπορεί να κάνω και κανένα πώς να πω, hey, το αυριανό βιντεάκι δεν θα είναι let's play, θα είναι περισσότερο, ας πούμε, δομημένο. Κάπως έτσι. Μπορεί αυτά τα βιντεάκια, ας πούμε, τα πιο δομημένα να μην έχουν τόση πέραση γιατί με έχετε συνηθίσει αυτά τα let's play, ας πούμε. Το τελευταίο βίντεο με τον Dink Smallwood μου πήρε αρκετές ώρες να το φτιάξω. Δεν ήταν στις κλασικές, ας πούμε, ώρες που ανέφερα πριν για να φτιάξω ένα let's play βίντεο. Ήτανε αρκετές παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε παραπάνω προβολές από κάποιο let's play βίντεο. Επίσης είχε αρκετά περισσότερες like από ένα κλασικό let's play βίντεο. Μπορεί να φταίει το παιχνίδι. Μπορεί να φταίει ο τρόπος που το παρουσιάζω. Μπορεί να φταίει το YouTube που δεν έστειλε το βίντεό μου σε εσάς για να το δείτε. Από την άλλη, σε αυτή τη φάση δίνω και ένα δίκιο στο YouTube. Γιατί είναι σε αυτή τη φάση το ο αλγόριθμος. Πού είναι τα Fortnite βίντεο, δώστα μου. Πάρε. Πάρε φορτά. Εσύ τι έβεσαι, αγόρι μου. Dink Smallwood, τι είναι αυτό. Πάρ το από εδώ. Πάρ το πίσω. Και αντίστοιχα είναι και οι YouTubers κάπως έτσι με το Fortnite. Έχουν την πίτα εδώ πέρα του Fortnite και θέλουν όλοι να αρπάξουν τα κομμάτια. Φύγε ρε κερατά. Challenge, παίζω Fortnite με τα πόδια μου. Εσύ παίζεις κανονικά, φέρε. Αυτή ήταν η δικιά μου. Anyway, μπορεί να μην σας άρεσε επειδή είχε pixels, μπορεί να μην σας άρεσε το παιχνίδι. Μπορεί να είναι απίστευτα βαρετό να μιλάω νοσταλγικά για ένα παιχνίδι που είχα παίξει παλιά. Μπορεί αυτό ο τίτλος. Πιθανότατα αν ο τίτλος δεν ήταν Dink Smallwood Legit Specials και ήταν Δες τι παιχνίδι έπαιζα όταν ήμουν 6! Να έπιανε περισσότερα clicks γιατί ακόμα και αν δεν με ξέρεις, η ανθρώπινη περιέργεια δουλεύει, το κλικάρεις, λες τι διά, ποιος είναι αυτός ο διάολος που μου εμφανίστηκε εδώ πέρα. Τι παιχνίδι έπαιζε όταν ήταν 6. Τώρα θέλω να μάθω. Α, αυτό ήταν. Καλά, γεια. Περισσότερες προβολές παρόλα αυτά. By the way, το επόμενο παιχνίδι που έχω σκεφτεί για αυτή τη σειρά θα είναι ακόμα χειρότερο. Παίζει να με μισήσετε. Από την άλλη, βλέπετε είμαι και εγώ ξεροκέφαλος. Μπορεί επειδή είμαι ξεροκέφαλος, το κανάλι ας πούμε να πεθάνει στο τέλος. Να μην προτείνει τίποτα το YouTube. Προς το παρόν πάντως, για κάποιο λόγο το YouTube τα προτείνει τα βίντεο και έρχεστε περίπου 150 άτομα κάθε μέρα. 150 καινούργια άτομα κάθε μέρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Υποθέτω ευχαριστώ αν μοιράζεστε τα βίντεο με κάποιον και που τα κλικάρετε. Αυτό. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο για σήμερα. Είχε τα πάντα. Είχε το μουσικό κομμάτι μου. Είχε Fortnite. Είχε πρωταπριλιάτικο αστείο. Είχε σκαμνί. Υποθέτω αύριο θα πρέπει να σηκωθώ, ας πούμε, το πρωί και να δω 100.000 προβολές. Μια χαρούλα αυτό είναι. Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω YouTuber. Α, δεν τους άρεσε. Δεν ξέρω. Μπορεί και το YouTube, ας πούμε, να με έσκλει ειδοποίηση. Ναι. Θα έρθω τελικά τη Δευτέρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Γεια. Εντάξει, θα γίνω ακόμα YouTuber. Την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν φτάσω στο άλλο άκρο, απλώς θα βάζω το σκαμνί σε όλα τα βίντεο πλέον. Τι είμαι εγώ, μαλάκας? Και άλλοι βάζουν αδέλφια, ξαδέλφια, παιδιά, γατιά, σκυλιά. Θα βάζω κι εγώ το σκαμνί. Και μου σκάει κι άλλη ιδέα. Θα κάνω και το σκαμνο άρμι που αποτελείται μόνο από κούτσουρα. Μια χαρά. Πάλι καλό να λέμε που το σκαμνί είναι άψυχο πράγμα. Ένα κομμάτι ξύλο είναι. Τι είναι το σκαμνί? Και μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Α, ναι, για προσπάθησε. Έχεις δοκιμάσει τα αριστερά μου κροσέ? Για μισό, γιατί επροκλήθην. Σας αγαπάω όλους, γλυκούλια μου, φιλάκια σε όλους, καμπανάκι μην ξεχάσετε. Και στην περιγραφή κοντά κοινωνικά μου δίκτυα, αλλά το Instagram κυρίως διαγωνισμούς και τα πλουζάκια, μαλάκες, αγοράσεις κανένα πλουζάκι, μαρουλάκι. Θα κάνει κανείς επιτέλους ένα κοπλιμέντο για εμένα, θα καταλάβουν ότι είμαι μασίφ. Άραγε με χόρτασαν, δεν θέλουν περισσότερο σκαμνί. Θα καθαρίσει ποτέ ο μαλάκας.